μαζί μας το Θάνο και το Γιάννη από την ομάδα Ελτσαπού που κέρδισε ένα πολύ δύσκολο αγώνα σήμερα στο τελευταίο δευτερόλεπτο περίπου. Να μας πούνε τα παιδιά, ο Γιάννης πρώτα, δύο λόγια για το μάτς. Ήταν η πρώτη φορά που μαζευθήκαμε όλοι μαζί μετά από καιρό. Τα παιδιά όλα δείξανε το χαρακτήρα τους, δείξανε κορμιά, δείξανε αντοχές. Είχαμε και κάποια ψηλά ατυχηματάκια, αλλά μια χαρά τα παιδιά. Να σου πω την αλήθεια, ψηλοφως βρήκαμε και μπήκαμε. Αλλά οκ, καλά είναι, ωραία. Συγχαρητήρια στην διοργάνωση, παιδιά. Συγχαρητήρια στην διοργάνωση. Το πιστέψατε το μάτς από τη στιγμή που ήσασταν πίσω στα 3 δεκάλεπτα? Κοίταξε να δεις, δεν πιστέψαμε απολύτως τίποτα, γι' αυτό χάναμε. Σε κάποια βάση τώρα κάπως το μάτς ψιλογύρισε, κάτι εκεί έγινε, δεν πολύ καταλάβαμε. Από τη στιγμή που βρεθήκαμε μπροστά δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε ποτέ. Μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο από όλη την ομάδα, coach μάγος, άλλαζε παίχτες, έβγαζε, κοιμόταν, ξύπναγε. Πιστεύω ότι στον επόμενο αγώνα σίγουρα θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Θα έχουμε γνωριστεί. Ο coach μπορεί να παίξει κιόλα σε μπορεί να πάμε και κανένα καφέ, κανένα ποτάκι, μπορεί να τα φτιάξει. Ωραία, για τον επόμενο αγώνα έχουμε ανεβασμένη ψυχολογία δηλαδή, έτσι. Πάντα ανεβασμένη. Είμαστε για ήττα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Είμαστε εδώ με τον Κοσμά, τον coach των χωμάτων. Κοσμά, σήμερα η ομάδα ήταν μπροστά για 3 δεκάλεπτα. Τι έγινε και χάσαμε τον αγώνα? Είμαστε σε ένα στάδιο που είμαστε πολύ φορτισμένοι ψυχολογικά, λόγω ότι δεν είναι δικαιολογία, αλλά πραγματικότητα. Ο καλύτερος μας παίκτης φεύγει λόγω μετάθεσης και πάει στα γάνα, και αυτό μας τύχησε σίγουρα στο να σκεφτόμαστε καθαρά και να είμαστε ψυχραιμία. Βέβαια, για να μην τα αριθμολογήσει, άλλη ξέχωρα από την προσπάθεια των παιδιών, είναι ότι έχουμε κάποια χρόνια προβλήματα ειδικά στα rebound και στην αλληλοκάλυψη μας στην άμυνα. Αυτά πιστεύω ήταν τα κύρια στοιχεία. Δεν θέλω να σταθώ στην αστοχία της νικητής. Στις προηγούμενες δηλώσεις είπανε και τα παιδιά συγχαρητήρια σε εσάς. Να είναι καλά. Τώρα πάμε για τον επόμενο αγώνα. Αναγκαστικά. Απλώς πρέπει να μαζευτούμε, να προσαρμόσουμε στόχους, γιατί είναι σαν το Μαϊάμι που φεύγει ο Λεμπρόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα πρέπει να αναπροσαρμοστούμε. Ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.